Χαίρετε φίλες και φίλοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Βιογραφίες, η εκπομπή που φωτίζει τις ζωές ανθρώπων που έχουν πετύχει ο καθένας στον τομέα του. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε ένα πρόσωπο, το οποίο είναι ευρέως γνωστό στη χώρα μας και στην περιοχή μας. Ένα πρόσωπο με μια λαμπρή διαδρομή. Ένα πρόσωπο το οποίο κατάγεται από μια οικογένεια αμυγός πολιτική. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα μαζί με τον κύριο Φωκίωνα Ζαΐμη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Ζαΐμη. Καλησπέρα, κυρία Μαγνησαλή. Είστε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος μαζί με την παράταξη του κυρίου Νεκτάριου Φαρμάκη, όλα από την αρχή. Έχουμε έρθει για να σας γνωρίσουμε καλύτερα σε ένα χώρο ιστορικό. Είναι μια βιομηχανία, ένα εργοστάσιο από τις πλέον ιστορικές βιομηχανίες της Πάτρας. Και δεν επιλέξαμε τυχαία αυτή την τοποθεσία, γιατί έχω δει ότι έχετε κάνει πάρα πολλές αναφορές στο κομμάτι του για τις επιχειρήσεις, για τις θέσεις εργασίας. Και ήθελα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη για να μάθουμε και περισσότερα πράγματα και για εσάς και για τη διαδρομή σας στον χώρο αυτό. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την ευκαιρία που μου δίνετε. Ο χώρος είναι ένα ιστορικό εργοστάσιο από το 1886. Όπως ξέρετε, η Πάτρα είναι από τις παλιότερες βιομηχανικές περιοχές της Ελλάδας, με μια πλούσια ιστορία επιχειρηματική και βιομηχανική, η οποία δυστυχώς στις τελευταίες δεκαετίες έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα οικονομικό. Επειδή έχω ζήσει αυτό το πλήγμα και έχω ζήσει την κατάσταση της Πάτρας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η δική μου συνεισφορά στην πολιτική θα ήταν να γυρίσουμε μία σελίδα και να προσπαθήσουμε να ξαναφέρουμε όχι μόνο βαριές βιομηχανίες αλλά και μεταποιητικές επιχειρήσεις, γενικά τον επιχειρηματικό τομέα να τον τονώσουμε με καινούριες και καλές θέσεις εργασίας. Περισσότερες μεγάλες επιχειρηματικές οικογένειες της Αθήνας έχουν φύγει τη δεκαετία κυρίως του 70 και ήρθαν στην Αθήνα και έχουν αποκοπεί και από την κοινωνία της Πάτρας. Αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ το βλέπω από τους διάφορους συλλόγους που υπάρχουν. Και είναι πολύ άσχημο ότι έχουν, ας πούμε, σε μία απόσταση 2 ώρων έχουν ξεκόψει επιχειρηματικά από την Πάτρα. Κύριε Ζαΐμη, θέλω να κάνουμε την πολύ ωραία αυτή κουβέντα και συζήτησή μας μέσα στην καρδιά του εργοστασίου, γι' αυτό επιλέξαμε και αυτό το χώρο, και να πούμε περισσότερα πράγματα και για τις δικές σας προτάσεις και για τη διαδρομή σας. Η επιλογή του εργοστασίου είναι και συμβολική αλλά και ουσιαστική. Είναι ένα εργοστάσιο το οποίο και αυτό υπέστη βέβαια μία σοβαρή κρίση τα τελευταία χρόνια. Και ελπίζουμε να πάει πολύ καλύτερα από εδώ και πέρα, αλλά συμβολίζει τα εργοστάσια τα οποία έχουν κλείσει στην Πάτρα. Πιστεύω ότι αυτοί οι χώροι βιομηχανικοί, οι οποίοι έχουν κλείσει τις τελευταίες δεκαετίες στην Πάτρα, mm-hmm. όπως είναι η Πυρακή, η Πατράκη, ο Λαδόπουλος, η Μίσκο, η Πιρέλη κτλ., μπορούν είτε να ξανανοίξουν με ίδια ή παράλληλη δραστηριότητα, ή να γίνουν χώροι επιχειρηματικότητας ή χώροι αναψυχής και να δοθεί ζωή. Το σημαντικό είναι να μην βλέπουμε μεγάλους χώρους ερημωμένους, εγκατελειμμένους, με εγκληματικότητα αυτή τη στιγμή. Το θεωρώ αδιανόητο για μια περιοχή όπως η Πάτρα. Οπότε είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε και να στηριχθούν υπάρχουσες μονάδες, αλλά και να αξιοποιηθούν παλιά εργοστάσια που μένουν εγκατελειμμένα. Πολλές φορές εταιρείες παραγωγής, ελληνικές και ξένες, ζητούν μεγάλους χώρους εργοστασιακούς για να γυρίζουν ταινίες. Η Πάτρα έχει αυτούς τους χώρους και αν έχουμε ένα πρόγραμμα και κίνητρα να προσελκύσουμε αυτές τις εταιρείες παραγωγής, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες θέσεις εργασίας θα ανοίξουν από μία και μόνο διεθνή παραγωγή ταινίας. Αυτή η χώρα ενδείκνυται. Χρειάζεται μία πρωτοβουλία και από το Δήμο και από την Περιφέρεια μαζί να προσελκύσουμε αυτές τις παραγωγές στην Πάτρα και να βοηθήσουν όλοι στο να γίνουν πολύ σοβαρές δουλειές εδώ. Κύριε Ζαΐμη, έχουμε έρθει στην καρδιά του εργοστασίου, σε ένα ιστορικό εργοστάσιο, αλλά ήθελα να μιλήσουμε όμως στη δική σας ιστορία, γιατί φέρετε ένα όνομα το οποίο έχει μια μεγάλη αλλά και αληθινή ιστορία και ήθελα να μας πείτε πώς αισθάνεστε γι' αυτό και αν αισθάνεστε και το βάρος του ονόματος. Κύριε Μανισαλή, όντως έχω μια ιστορία οικογενειακή η οποία είναι αρκετά βαριά και από τον παππού μου τον Φωκίωνα και από τον πατέρα μου τον Αντρέα. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο στην Αχαΐα και μου λένε πολύ καλά λόγια και για τον παππού μου και για τον πατέρα μου. Όμως εγώ έχω και μία δική μου πορεία τα τελευταία 30 χρόνια δημιουργίας στον ιδιωτικό τομέα και ελπίζω ο κόσμος να προλάβει να την δει και βάσει αυτής της ιστορίας να κρίνει και εμένα. Έχετε ενταχθεί σε έναν πρωταγωνιστικό σχηματισμό με την παράταξη του κυρίου Νεκτάριου Φαρμάκη, όλα από την αρχή. Και ήθελα να μας πείτε τι ήταν αυτό το οποίο σας έκανε να επιλέξετε, τι απ' όλα ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε αυτή την παράταξη. Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι με έπεισε ο Νεκτάριος, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικός νέος άνθρωπος
δικηγόρος αλλά και έμπειρος στην τοπική αυτοδιοίκηση, δοκιμασμένος. Ένα φρέσκο και καθαρό πρόσωπο στην πολιτική, όχι σαν τους παλιούς φθαρμένους πολιτικούς. Το δεύτερο είναι η κατάσταση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δι' στην Αχαΐα, η οποία είναι εξόχως απογοητευτική και στο κομμάτι της ανεργίας, αλλά και στα έργα τα οποία όλο αναγγέλλονται και ποτέ δεν τα βλέπουμε. Και το τρίτον και βασικότερο για μένα είναι η επιθυμία μου, αυτά που έχω μάθει και μπορώ να προσφέρω, πραγματικά να τα δω να υλοποιούνται γρήγορα στην Αχαΐα. Φυσικά και θέλω να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι και νομίζω θέλουν και οι φίλοι τηλεθεατές να ακούσουν συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό θέλω να μας πείτε ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες. Ο βασικός λόγος είναι να αλλάξουμε την αντίληψη. Την αντίληψη που έχει ο κόσμος για την περιφέρεια και την αντίληψη που έχει ο Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό Συμβούλιο για την προσφορά του στην περιοχή. Εγώ πιστεύω ότι ο Περιφερειάρχης δεν είναι ένας απλός λογιστής που μοιράζει κάποια χρήματα βάσει του ΕΣΠΑ και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο Περιφερειάρχης για μένα είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Είναι ένας μικρός κυβερνήτης. Θα πρέπει να είναι φιλικός στην επιχειρηματικότητα, να προσπαθεί πολύ για να φέρει επενδύσεις στην περιοχή του, να δίνει λύσεις ακόμα και σε πράγματα τα οποία είναι στα όρια των αρμοδιοτήτων του. Επειδή βρισκόμαστε σε εργοστάσιο, ο τουρισμός θεωρείται ότι είναι ένα εργοστάσιο και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να προχωρήσει και για την περιφέρειά μας. Σαφώς ο τουρισμός είναι μια σημαντική βιομηχανία, όμως πριν από τον τουρισμό θεωρώ πολύ σημαντικό για την περιοχή μας την μεταποίηση. Πιστεύω ότι υπάρχει τρομερό δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχουν κεφάλαια ελληνικά και ξένα τα οποία πρέπει να επενδυθούν στον τομέα της μεταποίησης. Μεταποίηση εννοούμε είτε σε βιομηχανικά προϊόντα, είτε και σε αγροτικά προϊόντα. Μάλιστα. Αγροτικός τομέας και βεβαίως σε συνέχεια και τον τουρισμό. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες που πιστεύω πρέπει να βασιστεί η ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Είναι μια περιοχή η οποία έχει τα πάντα. Ξεκινώντας από το ανθρώπινο κεφάλαιο, έχει ανθρώπους που είτε έχουν τελειώσει στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και στα ακαδημαϊκά ιδρύματα που είναι εδώ, είτε στο εξωτερικό και είναι καταγόμενοι από την Πάτρα. Υπάρχουν κεφάλαια. Γνωρίζω καλά ότι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία όμως δεν νιώθουν μια εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή να επενδυθούν στην περιοχή για μια σειρά από λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι δεν μπορούν να εμπιστευτούν την υπάρχουσα περιφερειακή και δημοτική διοίκηση. Τα βάζω μαζί γιατί όλοι αυτοί δίνουν ένα συμβολισμό στην περιοχή. Και το τρίτο είναι να φτιάξουμε ένα καλύτερο πλαίσιο ώστε να φιλοξενήσουμε σε μόνιμη βάση σοβαρές επενδύσεις στην περιοχή. Όταν λέτε να εμπιστευτούν, εννοείται να υπάρχει δηλαδή μια σταθερότητα από άποψη περιφερειακής αρχής ή δημοτικής αρχής για να μπορέσουν όντως να επενδύσουν και να μην αλλάξει την πορεία κάτι και αυτό το οποίο επένδυσαν δεν μπορέσει να πάει έτσι όπως το είχαν προγραμματίσει ο κάθε επιχειρηματίας. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε, είναι να υπάρχει μια σταθερότητα σε αυτά που αφορά τις αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας. Σίγουρα η περιφέρεια δεν μπορεί να αλλάξει το φορολογικό ή το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό είναι θέμα κεντρικής κυβέρνησης. Μπορεί όμως να επηρεάσει σε πάρα πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την περιοχή και με την περιφέρεια και να είναι ένας, να το πω, πολιορκητικός κρυός και στην κεντρική διοίκηση. Πρέπει η περιφέρεια να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της περιοχής ανεξάρτητα ποια είναι η κεντρική διοίκηση. Η σημερινή κυβέρνηση, η αυριανή κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει ο Περιφερειάρχης να εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της περιοχής ανεξαρτήτως κόμματος, ανεξαρτήτως χρώματος, ιδεολογίας κτλ. Η νεότητα που ακούμε συχνά στην πολιτική, τελικά για εσάς που βρίσκεται στην ηλικία, στον τρόπο που σκέπτεται κάποιος στην καθημερινότητά του, στο απόσταγμα δηλαδή της καθημερινότητάς του. Η νεότητα δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Είτε είσαι μεγάλος είτε μικρός, δεν παίζει ρόλο. Έχει να κάνει με την αντίληψη που έχεις να αντιμετωπίζεις τα καθημερινά προβλήματα και πώς δίνεις λύσεις σε αυτά. Θυμάμαι σε μια εταιρεία που δούλευα παλιά, από τις πρώτες δουλειές που είχα, ο διευθύνων σύμβουλος εταιρείας έμπαινε μέσα κάθε μέρα και μας πρότεινε κάτι διαφορετικό. Φοβόμασταν πάρα πολύ ότι κάτι θα αλλάξει στην εργασιακή μας σχέση. Και ήταν ένας άνθρωπος καινοτόμος, ένας μηχανικός, ο οποίος ήταν όμως και οικονομολόγος. Από αυτόν έμαθα πάρα πολλά. Το βασικό είναι να προσαρμόζεσαι στους καιρούς, να μπορέσεις να χτίσεις μια αυτοπεποίθηση σιγά σιγά, περνώντας και από δυσκολίες, κάνοντας και λάθη. Δεν υπάρχει ώστε να μην κάνεις λάθος. Ένας άνθρωπος που δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθη. Έχω κάνει και εγώ πολλά λάθη, αλλά έχω μάθει από αυτά. Και αυτό μου έχει δώσει μια αυτοπεποίθηση σήμερα να λέω ότι μπορώ να υλοποιήσω συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα έργα. Έχω κάνει αρκετά έργα στη ζωή μου.
και θεωρώ ότι μπορώ να κάνω πολύ περισσότερα ακόμα. Προσωπικά γνωρίζω τη διαδρομή σας. Διακρίνω έναν ευαίσθητο άνθρωπο που έχετε μια μεγάλη όμως διαδρομή και νομίζω ότι έχετε και μια ανήσυχη διαδρομή. Έχετε κάνει και πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ήρθα λίγο να σταθούμε σε κάποιους σταθμούς στη ζωή σας. Οι σταθμοί προσδιορίστηκαν κυρίως μέσα από την επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Ήμουν τυχερός, διότι γνώρισα μέσα από τη δουλειά μου και δούλεψα σε κάποιους σημαντικούς οργανισμούς. Δούλεψα, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνώρισα πώς είναι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες. Πολύ σημαντική αυτή η εμπειρία για μένα. Μικρή μεν, χρονικά, αλλά πολύ σημαντική εμπειρία. Στη συνέχεια είχα την τύχη, πάλι μέσα από τη δουλειά μου, να συνεργαστώ και με κυβερνητικούς και με θεσμικούς φορείς και με επιχειρηματίες πολύ σοβαρούς και σημαντικούς, αλλά και με ανθρώπους απλούς, οι οποίοι εφόσον θες να ακούσεις, μπορούν να σου μεταφέρουν πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο να ακούς τους αυτούς που έχουν θεσμικές θέσεις και εξουσία κτλ., αλλά να ακούς και τον απλό πολίτη. Ο απλός πολίτης έχει μια σοφία, κρύβει μια σοφία. Φτάνει να έχεις τα αυτιά σου και τα μάτια σου ανοιχτά και να θες πραγματικά να ακούσεις και όχι μόνο να προβάλλεις τον εαυτό σου και τις θέσεις σου. Οπότε να σταθούμε σε 2-3 σημεία σημαντικά για εσάς, αλλά και στο σήμερα. Ήμουν πολύ τυχερός που γνώρισα τον Μακαριστό Χριστόδουλο και συνεργάστηκα μαζί του σε κάποιες πολύ μεγάλες εκδηλώσεις που κάναμε. Ένας άνθρωπος πνευματικός, ο οποίος λείπει αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα. Επίσης, ήμουν τυχερός που συνεργάστηκα με τον Κώστα τον Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό, ως σύμβουλος σε θέματα τεχνολογίας, με αρκετά μέλη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με ανθρώπους επιχειρηματικότητας, σημαντικούς επιχειρηματίες, πρόεδροι των βιομηχανιών, του ΣΕΒ κτλ. Όμως, θα ήθελα να τονίσω ότι το σημαντικό δεν είναι οι μεγάλοι και οι γνωστοί επιχειρηματίες. Το σημαντικό είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρές, συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις, που δεν είναι πάνω από 10 άτομα. Αν αυτές δεν βοηθήσουμε, ανάπτυξη δεν θα έρθει. Και ένας βασικός στόχος στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι να ενισχύσουμε αυτές τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Οπότε και ένα μικρό στοίχημα κάθε φορά σας ήταν μια μικρή επιχείρηση να πάει ακόμα καλύτερα και να πηγαίνει καλό. Ασφαλώς, διότι ως σύμβουλος επιχειρήσεων ο στόχος μου ήταν να βοηθήσω με τον κατάλληλο τρόπο, με το κατάλληλο πρόγραμμα, με την κατάλληλη πηγή χρηματοδότησης και όχι μόνο τις εταιρείες οι οποίες αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα. Έχω βιώσει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που έχουν είτε με τις τράπεζες, είτε με το θέμα των φόρων ή με το θέμα το ασφαλιστικό και πάντα προσπαθείς να δώσεις μία λύση προκειμένου να πάει ακόμα καλύτερα η επιχείρηση. Είναι πολύ βασικό αυτό. Πολλές βέβαια φορές ακούμε από την πλευρά ότι τα πράγματα δεν είναι και εύκολα να γίνουν, είναι λίγο δύσκολα, πολλές διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Με όλα αυτά όμως έχουμε φτάσει σε αυτό που είμαστε σήμερα και να μιλήσουμε συγκεκριμένα για την Αχαΐα, που έχουμε τεράστιο πρόβλημα και σε ποσοστό ενεργείας, αλλά όπως είπαμε, ξεκίνημα και της εκπομπής μας και οι μονάδες που κλείνουν, και οι βιομηχανικές μονάδες και οι μικρές επιχειρήσεις. Η λύση θα δοθεί με μια καινούρια αντίληψη για την παραγωγή πλούτου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να φύγουμε από το παλιό μοντέλο του δημοσίου. Υπάρχουν σοβαρές πολιτικές ευθύνες από όλα τα κόμματα εξουσίας και νομίζω καταλαβαίνόμαστε τι εννοούμε σε αυτό, ότι το να διορίζει το δημόσιο δεν είναι μία λύση που θα μας πάει μπροστά. Πιστεύω σε έναν δημόσιο τομέα ισχυρό, ελεγκτικό, ναι, με καλοπληρωμένους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά πιστεύω ότι η ανάπτυξη θα έλθει από τον ιδιωτικό τομέα. Και πρέπει να δώσουμε σοβαρά κίνητρα, κυρίως στα νέα παιδιά, να δημιουργήσουν, να νιώσουν τη χαρά της δημιουργικότητας και να ανοίξουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Προσωπικά δεσμεύομαι, θα κάνω ό,τι μπορώ για να ανοίξουν καινούργιες και καλές επιχειρήσεις στην περιοχή. Ό,τι μπορώ να κάνω στο πλαίσιο της περιφέρειας και ό,τι μπορούμε να διεκδικήσουμε προφανώς και από την κεντρική διοίκηση. Κύριε Ζαΐμ, να περάσουμε και λίγο στη δική σας οικογένεια. Έχετε και ένα γιο. Αν έχει αλλάξει ο τρόπος που σκέπτεστε μετά, αφότου κάνατε τη δική σας οικογένεια και το παιδί φυσικά. Και τι σημαίνει για εσάς η οικογένεια? Η οικογένεια είναι καταρχήν πάθος, αγάπη και κάτι που αφορά αποκλειστικά τον κάθε άνθρωπο μόνο του. Εγώ έχω κάνει τις δικές μου αποφάσεις. Ό,τι έκανα το έκανα με πολύ αγάπη. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός γνώμονας στη ζωή, κυρίως στην οικογένεια. Είναι ένα μεγάλο σχολείο η οικογένεια. Απαιτεί θυσίες και απαιτεί ασφαλώς και συμβιβασμούς. Αλλά αν δεν το έχεις κάνει αυτό, πιστεύω ότι δεν μπορείς να καταλάβεις και τη χαρά που σου δίνει η οικογένεια και κυρίως τα παιδιά. Οπότε εσείς παντρευτήκατε με την καρδιά. Απολύτως. Απολύτως. Και έκαναν έναν αντισυμβατικό γάμο, όπως κάνανε και ο πατέρας μου και ο παππούς μου. Βγήκαμε έξω από τις καθιερωμένες λογικές. Εφόσον το θέλει η καρδιά σου, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Συζητείτε πολύ έντονα και ακούγεται ότι θα είστε ένα από τα πρόσωπα τα οποία θα εκλεγείτε και θα είστε και πολύ μπροστά, μάλιστα, στις εκλογές τώρα στις 26 Μαΐου. Υπάρχει και αυτή η αίσθηση από τη δική σας πλευρά? Κυρία Μαρνησαλή, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η θετική ανταπόκριση που βρίσκω πράγματι από τον κόσμο της Αχαΐας και η αγάπη που νιώθω πρέπει να μεταφραστεί σε θετική ψήφο την πρώτη Κυριακή. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι, ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να δώσει μέχρι 4 σταυρούς. Χρειάζομαι έναν από τους 4 σταυρούς στον πρώτο γύρο για να ανταποκριθώ πραγματικά στο ρόλο που έχει ο περιφερειακός σύμβουλος την επόμενη μέρα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της κουβέντας μας, ήθελα να μας εξηγήσετε πώς αντιλαμβάνεστε το σύνθημα και τις παραταξίες σας όλα από την αρχή. Τι σημαίνει για σας όλα από την αρχή και τι θέλετε να πείτε στον κόσμο? Δεν μηδενίζουμε τίποτα. Θα κρατήσουμε ό,τι καλό υπάρχει σε έργο, σε υπηρεσίες. Όμως το σύνθημα του συνδυασμού μας είναι όλα από την αρχή. Όλα σημαίνει ότι θα πρέπει να εστιάσουμε όχι μόνο στα πολύ μεγάλα έργα υποδομής που πρέπει να γίνουν στην περιφέρεια της Ελλάδας, αλλά και στα μεσαία έργα και στα μικρά έργα, αυτά που αφορούν την καθημερινότητα του Αχαιού. Εκεί πρέπει να σκύψουμε για να καταλάβει ο Αχαιός τι είναι η περιφέρεια, για να νιώσει την περιφέρεια δίπλα του, το οποίο δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να δώσουμε ένα όραμα. Έχουμε τις γνώσεις, έχουμε πολύ καλή ομάδα, έχουμε τον Νεκτάριο το Φαρμάκι επικεφαλή, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό άτομο. Πρέπει να μας εμπιστευτεί ο κόσμος, θέλουμε να μας εμπιστευτεί ο κόσμος και θα έχουμε να δώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και από την αρχή, ότι έχουν γίνει και κάποιες καθυστερήσεις? Επειδή έχω επισκεφθεί σχεδόν όλη την περιοχή, έχω δει πράγματα τα οποία μας ντροπιάζουν σαν αχαιούς και θα ήθελα αυτά να τα λύσουμε σε πρώτη προτεραιότητα. Να μην αφαιρθώ ούτε στο θέμα τώρα των σκουπιδιών ή στο θέμα των υποδομών, λιμάνια, αεροδρόμια κτλ. Να μην το κάνουμε τόσο συγκεκριμένο και κουράσουμε τους τηλεθεατές. Όμως θα πρέπει να τα δούμε όλα τα θέματα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που αφορούν όλους τους τομείς. Και να τα δούμε και σε σύντομο χρόνο, εννοείται? Ασφαλώς να τα δούμε σε σύντομο χρόνο, διότι ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει δεκαετίες όπως ήταν με την προηγούμενη αρχή. Πρέπει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον τετραετίας, να δούνε έργα και όχι μακέτες. Κύριε Φωκίωνα Ζαΐμι, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Είναι τιμή μας που είστε στις βιογραφίες και συζητήσαμε και για εσάς και για τις σκέψεις σας, αλλά και για το όραμά σας. Και να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία. Κυρία Μανησαλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Εύχομαι να κάνετε πολλές ακόμα εκπομπές. Έχετε μια εξαιρετική παρουσία. Δυστυχώς θα ήθελα να πω ότι ο νόμος που έχουμε τώρα και η ερμηνευτική εγκύκλειος που έχει βγει από το ΣΥΡΟΥ δεν μας δίνει τη δυνατότητα να βγούμε δεύτερη φορά σε κάποιο μέσο. Εγώ το θεωρώ μεγάλο λάθος αυτό, γιατί ο κόσμος θέλει κι άλλα να μάθει, θέλει πιο κοντά να βρεθεί με τους υποψηφίους, όλους τους υποψηφίους. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και ελπίζουμε να πάμε και να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.